καιρός καλύτερος. Πώς είσαι, Μιχάλη? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Και εύχομαι και ελπίζω ότι και οι φίλοι μας είναι καλά, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και ένα χαμόγελο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα. Και των αυτή... υπόλοιπων ημέρων. Και αυτοί που δεν είναι καλά και έχουν μια ταλαιπωρία και περνάνε δύσκολα αυτές τις μέρες, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, να έχουν πίστη και θέληση. Τώρα, στο πρώτο μας θέμα, ανθρώπινες σχέσεις, και μαζί μας θα είναι. Ο Νίκος Ολιγερός, φυσικά καθηγητής στρατηγικής ανάλυσης, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θέλω να δω πολύ πώς βλέπει ο κύριος Λιγερός τις ανθρώπινες σχέσεις και τι ερμηνεία μπορεί να δώσει σε αυτόν τον ορισμό. Καλό, θα το κάνω στη συνέχεια. Για την υγεία σας, δερματίτιδες λοιπόν, θα είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Μαζί μας θα είναι ο Δ. Ιάσονας Χατζηγεωργίου. Θα κάνουμε τη γυμναστική μας. Έχει μέρες να κάνουμε γυμναστική και ξέρουμε ότι μετά από τις γιορτές θέλετε αρκετή γυμναστική. Μετά. Με την Μαρία Κουζουρίδου θα μιλήσουμε για την ισορροπημένη διατροφή και την απώλεια βάρους φυσικά. Και γνωστοί σκητσογράφοι της Κύπρου και γλιογράφοι θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε για την ελευθερία της έκφρασης. Τα θέματα τα οποία απασχολούν την ανθρωπότητα αυτές τις ημέρες και τα μέτρητα γιατί. Εμείς θα δώσουμε την δική μας ερμηνεία και βεβαίως για όλα αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, στον αριθμό τον οποίο θα έχετε συνεχώς στην οθόνη σας, μπορείτε να μας παίρνετε για να ακούσετε, να ακούσουμε εμείς, αλλά όλοι οι υπόλοιποι φίλοι τηλεθεατές, την άποψη και τον προβληματισμό σας. Λοιπόν, πάμε τώρα... να δούμε τι χεινόμαστε ο κύριος Λιγερός. Ο κύριος Λιγερός μαζί μας εδώ στο Καλή σας Μέρα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά ιατρικό ένθετο. Μαζί μας θα είναι ο δερματολόγος Ιάσονας Χατζηγεωργίου. Θα μιλήσουμε για τις δερματίτιδες. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, επιστροφή και φίλοι με το ιατρικό μας ένθετο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σμιγματορροϊκή δερματίτιδα. Πολλοί την μπερδεύουν με την ξηροδερμία αυτή την περίοδο. Εμφανίζεται κυρίως το χειμώνα. Θα μας δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες ο δερματολόγος μας, Δ. Ιάσονας Χατζηγεωργίου. Καλημέρα. 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 Σωστά δεν τα λέμε. Πολύ μπερδεύω. Συμβουλές διατροφής, η ισορροπημένη διατροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια. Διαλέμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά. Μια συζήτηση, η οποία είμαι σίγουρη ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς. Μαζί μας θα είναι γνωστοί σκητσογράφοι της Κύπρου. Ελευθερία έκφρασης και σατυρικά σκίτσα. Μείνετε μαζί μας. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο αμέσως μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Επόμενο θέμα, ελευθερία έκφρασης και σατυρικά σκίτσα. Μαζί μας, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ να καλημερίσω τους κυρίους που το φημώσουν κατά κάποιο τρόπο, το σπάσει ή το συνεχίσει. Όχι, δεν υπάρχει τον εγκέφαλο, έχει την πενάκι μόνο. Πέρα λέμε αυτό που πιστεύουμε, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δύο λόγια για τον Θανάση και κλείσαμε. Συμπέρασμα που βγάζουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει ελευθερία της σκέψης, αλλά περιορισμένη ελευθερία της σκέψης. Έτσι καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε την πρόσκλησή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες, σήμερα μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού και πάλι την Δευτέρα.